Καλησπέρα σε όλους και όλες. Άλλη μία εκπομπή Μπαχάρ ξεκινάει και σήμερα για να κάνουμε το καθιερωμένο μας μουσικό ταξίδι με μουσικές από όλο τον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε σήμερα λίγο ανάποδα από την Αμερική για να ακούσουμε και επισκεφτούμε τους μπλουζίστες της εκεί σκηνής. Θα περάσουμε μετά στην τζαζ σκηνή για να ακούσουμε κάποιους σπουδαίους μουσικούς. Αργότερα θα πάμε, το ταξίδι θα μας φέρει στην Ευρώπη για να ακούσουμε και ένα ελληνικό γκρουπ μεταξύ άλλων που ήταν αρκετά γνωστό, έπαιξε πάρα πολύ και θα έλεγα μονοπόλησε το ενδιαφέρον της ροκ μουσικής στη χώρα μας τη δεκαετία του 70 και όχι μόνο. Μετά θα πάμε λίγο πιο βόρεια, θα επισκεφτούμε ένα πολύ σπουδαίο μουσικό από το Βέλγιο για να κατηφορήσουμε να πάμε προς ανατολή μεριά και στο τέλος να προσγειωθούμε στην μαμά Αφρική. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας κομμάτι για απόψε. Έναν μουσικό, θα ακούσουμε ένα μουσικό πολύ σπουδαίο. Ζει και βασιλεύει. Το όνομά του είναι βασιλικό άλλωστε. Μιλώ πάντα για τον BB King. Να ακούσουμε το Let the Good Times Roll. Μιλώ για ένα μουσικό που γεννήθηκε το 1925, ο οποίος ανελιπώς από τότε, από μικρό παιδί, παίζει την κιθάρα του και τραγουδάει τα blues. Μέχρι στις μέρες μας και με άπειρες συνεργασίες. Let the good times roll, λοιπόν, από τον BB King. Good time, bro.
Αυτός ήταν λοιπόν ο Police, BB King, που μόλις ακούσαμε. Και πάμε να περάσουμε σε ένα εκπληκτικό rock group του τέλους της δεκαετίας του 60, αρχές 70. Άφησε κάποια αριστουργήματα, συνθέσεις σε κομμάτια. Ένα τέτοιο θα ακούσουμε και τώρα. Μιλώ για τους Allman Brothers και το κλασικό Ramblin' Man. Ένα κομμάτι που έγραψαν το 1973 και περιεχόταν στο CD Brothers and Sisters. Allman Brothers.
λοιπόν το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Για να συνεχίσουμε το μουσικό μας ταξίδι με ένα μεγάλο παιδί. Μιλώ για τον Τζακ Μπέρι, ο οποίος έμεινε γνωστός εκτός από την μουσική του, τη ζωντάνια μάλλον της μουσικής του, για την απίστευτη κίνηση που είχε πάνω στη σκηνή με αυτό το περίφημο βήμα της Χίνας που έκανε με την κιθάρα, κρατώντας την κιθάρα και περπατώντας έτσι περίεργα πάνω στη σκηνή. Θα ακούσουμε λοιπόν εδώ τον κύριο Τζακ Μπέρι στο You Can Never Tell. Και μιλώντας για τον Τζακ Μπέρι, να αναφέρουμε ότι είναι και αυτός ένας από τους γερόλικους της rock, του rock and roll συγκεκριμένα. Γεννημένος 18 Οκτωβρίου του 1926, παίζει ακόμα, βέβαια η ηλικία έχει περάσει, δεν έχει την ίδια ζωντάνια, προσπαθεί να κάνει αυτό το βήμα της Χίνας και τώρα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Τζακ Μπέρι και You Can Never Tell. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Ήταν λοιπόν ο κύριος Τζακ Μπέρι, αυτό το θρυλικό παιδί του rock and roll. Εμείς θα αλλάξουμε λίγο τον ήχο μας για να περάσουμε σε έναν εκπληκτικό πιανίστα και συνθέτη. Ο μουσικός αυτός λέγεται Billy Taylor, θα τον ακούσουμε εδώ με το τρίο του, να παίζει ένα εκπληκτικό κομμάτι, I Wish I Knew λέγεται το κομμάτι, όπου έχει όλα αυτά τα στοιχεία αυτού που λέμε acid ή funky jazz, να το πω αλλιώς. Ένας μουσικός γεννημένος το 1921, έφυγε από κοντά μας πριν από 3 χρόνια. Σχεδόν το 2010, άφησε το στίγμα του παίζοντας με πολλούς μουσικούς της jazz και soul μουσικής. Billy Taylor Trio.
Και μετά τον Billy Taylor να περάσουμε στον εκπληκτικό Hank Garland. Να πω έτσι δύο λόγια και για τον Hank Garland, κιθαρίστας ο ίδιος. Από τη νεαρή ηλικία έπαιζε country μουσική, μεγαλωμένος βέβαια στο Nashville. Οπότε τι καλύτερο από το να παίξει αυτή τη μουσική, να ασχοληθεί λοιπόν με αυτό το είδος, αλλά οι αναζητήσεις του πήγαιναν λίγο πιο μπροστά και έτσι δεν άρχισε να ασχοληθεί με την jazz μουσική, όπου και άφησε το στίγμα του πάρα πολύ έντονα, μιας και συνεργάστηκε με πάρα πολλούς μουσικούς της εποχής του, αλλά και του τόπου του, του Νάσβιλ. Αργότερα βγήκε προς τα έξω, έπαιξε με Γκάρι Μπάρντον, ένα άλλο παιδί θαύμα, και θα τον ακούσουμε σε ένα κομμάτι εδώ, όπου συμμετέχει και ο Γκάρι Μπάρντον. Το κομμάτι είναι το κλασικό, ο Jerome Kern, All Things You Are, το κλασικό jazz standard. Να πω επίσης ότι ο Hank Garland είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο ατύχημα, αυτοκινηστικό ατύχημα τη δεκαετία του 60, που τον άφησε πολύ μακριά από τη μουσική και από τη σκηνή. Έζησε το υπόλοιπο της ζωής του μέχρι το 2004, που έφυγε από κοντά μας σε μια αναπηρική πολυθρόνα. Εμφανίστηκε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, πολύ αραιά βέβαια, σε κάποιες σκηνές, πιο πολύ για να τον τιμήσουν παρά για να παίξει ο ίδιος τη μουσική του. Ένα πολύ μεγάλο ταλέντο λοιπόν, που έφυγε λιγάκι άδοξα. Μάλιστα υπάρχει και μια ταινία που κυκλοφόρησε πριν μερικά χρόνια, που είναι αφαιρεμένη στη ζωή του, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον πολύ Hank Garland να παίζει το All the Things You Are. Thank you.
Ήταν λοιπόν ο Χαν Γκάρλαντ και κάπου εδώ να αναφέρω και μία ιστορία όσον αφορά το όνομά του. Για τους γνώστες, αυτούς που έχουν ασχοληθεί με την κιθάρα και τα μοντέλα που έβγαζε μια εποχή η μεγάλη εταιρεία Gibson, να πω ότι υπάρχει ακόμα ένα μοντέλο σε παραγωγή, ένα πανάκριβο μοντέλο, Gibson Birdland. Αυτό το μοντέλο, το μισό του Birdland, έχει να κάνει με το Garland, όπου ήταν ο Billy Bird ο συνεργάτης του μουσικός. Bird και Land ήταν το λογότυπο που έφτιαξε η Gibson για να τιμήσει αυτούς τους δύο μουσικούς εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 60 και έφτιαξε μια εκπληκτική κιθάρα που την ονόμασε Birdland. Εμείς θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας με ένα έτσι διαφορετικό ύφος, διαφορετικό στυλ, να περάσουμε να ακούσουμε Max Harris και Gurney Slade. Ήταν λοιπόν ο Max Harris και θα αλλάξουμε ακόμα λιγάκι τον ήχο μας σε κάτι αρκετά πιο μοντέρνο. Έχει beat, έχει το ρυθμό της reggae, μιας και το κομμάτι που ακούσουμε είναι πασίγνωστο reggae κομμάτι. Μιλάω για μια σύνδεση φυσικά του πολύ Bob Marley, No Woman, No Cry από τους Fugees. A dedication to all the refugees worldwide. Time. Say, I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. About solving the crookedness. As it mingled with the good people we meet. Good friends we had. We've lost along the way. In this great future, you can't forget your past. So dry your tears, I say, to my peeps who passed away. No woman, no cry. No woman, no cry. Jersey.
for pain of losing family. But while I'm gone, shorty, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Fuji's come to the dance tonight. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Oh, everything is gonna be alright. The gunman's in the house tonight. But everything is gonna be alright. Έφτασε η ώρα να επισκεφτούμε τη χώρα μας. Το μουσικό μας ταξίδι γυρνάει στον τόπο μας για να θυμηθούμε ένα από τα καλύτερα rock group της δεκαετίας του 70. Έπαιξε και το 80. Κάποια στιγμή αλλάξαν οι δρόμοι τους, έπαψαν να είναι μαζί, αλλά ξαναενώθηκαν πριν από 15 περίπου χρόνια. Έκαναν συναυλίες τα τελευταία χρόνια και στο Λυκαβητό και στο Κύτταρο. Λέω το Κύτταρο για να θυμίσω στους παλιότερους ότι ήταν ο κατεξοχήν χώρος που εμφανιζόταν το συγκεκριμένο group και μιλώ φυσικά για τους Socrates Drunk The Conium και θα ακούσουμε το κλασικό τους κομμάτι Starvation από το άλμπουμ Φως. They are living to be dead.
Αυτή ήταν λοιπόν η Σόκρατες που μόλις ακούσαμε και φυσικά το κομμάτι αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία και για τους wannabe rockers της εποχής εκείνης αλλά και για όλους τους fans που είχαν ακούσει τον ήχο τους, ένας πολύ δυναμικός ήχος. Starvation λοιπόν το κομμάτι, πασίγνωστο. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ να αλλάξουμε και χώρα και ύφος και στυλ για να περάσουμε λίγο βορειότερα, πάμε λοιπόν στο Βέλγιο για να ακούσουμε έναν εκπληκτικό μουσικό, Toots Thielemans το όνομά του. Θυμηθείτε τον γιατί είναι πολυσχηδής, πολυτάλλος, έπαιζε κιθάρα εκπληκτικά, έπαιζε φυσαρμόνικα φυσικά όσο κανείς άλλος, μιας και έπαιζε τη χρωματική φυσαρμόνικα, πράγμα πολύ δύσκολο, έπαιξε πολύ jazz με τη φυσαρμόνικα και έμεινε γνωστός εκτός αυτών και για το σφύριγμά του. Τι εννοώ? Ο Toots λοιπόν πολλές φορές στα solo του σφύραγε τις μελωδίες, αλλά με ένα μαγικό τρόπο και πολύ δύσκολα περάσματα, πάρα πολύ δύσκολα κομμάτια. Του στείλε μας λοιπόν στο Big Bossa, ένας μουσικός γεννημένος το 1922, μιλάμε 91 ετών σήμερα. Αν μπείτε στη σελίδα του θα δείτε ότι εξακολουθεί να παίζει στα διάφορα φεστιβάλ και μπράβο του, 91 ετών είναι πολύ δύσκολο, καμιά φορά σκεφτόμενοι τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στα 91 του. Σκεφτόμαστε νοσοκομεία, γιατρούς, φάρμακα κτλ. Και όμως ο Toots παίζει ακόμα. Πάμε τον απολαύσουμε στο Big Bossa. Thank you.
Ήταν λοιπόν ο Πολύς του Στήλεμας που μόλις ακούσαμε. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Ακούτε την εκπομπή Μπαχάρ. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Αμπλιανίτης. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Δήμας και στη διαχείριση των φωτογραφιών που βλέπετε. Πάμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας προς τον Νότο για να φτάσουμε στην γειτονική μας Ιταλία και να ακούσουμε το παιδί της Ιταλίας, τον Άντζελο Μπραντουάρντι, παιδί βέβαια, όχι τόσο παιδί πια, να παίζει το La Luna. Ήταν ο Άντζελο Μπραντουάρντι, λοιπόν, αυτός που ακούσαμε, ένας μουσικός Ιταλός γεννημένος το 1950, όπου πάντρεψε το κάντο, αυτό που λέμε το τραγούδι, με ρυθμούς και μελωδίες αναγεννησιακούς. Συνεχίζουμε λοιπόν το ταξίδι μας και περνάμε ακόμα πιο νότια, πάμε στην Περσία, για να ακούσουμε έναν Πέρση μουσικό γεννημένο το 1964, Μιλώ για τον Αλιχάν Σαμέντοφ και το κομμάτι είναι Αγιρλντίν. Thank you.
Αλιχάν Σαμέντοφ λοιπόν, αυτό που ακούσαμε, και θα αλλάξουμε ύφος. Θα περάσουμε στους Άνιμα για να ακούσουμε το κομμάτι Sacred Fire. Άνιμα, να πω ότι έχουν ασχοληθεί με τις παραδοσιακές φόρμες της μουσικής των Ινδιάνων και όχι μόνο. Όλα αυτά περασμένα από ένα φίλτρο με αρκετό beat, αλλά πάρα πολύ καλό γούστο. Μουσική λοιπόν φτιαγμένη μέσα από την παράδοση, αλλά με προσμίξεις της εποχής μας. Όλα αυτά με πάρα πολύ καλό γούστο. Άνιμα λοιπόν, Sacred Fire. Thank you.
Το τελευταίο κομμάτι για απόψε, άλλη μια ώρα και εκπομπή Μπαχάρ φτάνει στο τέλος της. Θα μεταφερθούμε στην Μαύρη Ήπειρο, όπως σας είπα και στην αρχή. Θα τελειώσει το ταξίδι μας με την Μάμα Αφρικα. Θα ακούσουμε λοιπόν την Angelique Kidjo, αυτή την μεγάλη ντίβα της αφρικάνικης μουσικής, να τραγουδάει το κλασικό της Babalao. Άλλη μια ώρα λοιπόν έφτασε στο τέλος της, ήταν το τελευταίο κομμάτι αυτό που μόλις ακούσαμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όπως πάντα για την επόμενη εκπομπή Μπαχάρ.
για να κάνουμε αυτό το καθιερωμένο μας ταξίδι με μουσικές από όλο τον κόσμο. Από μένα, καλή συνέχεια, καλό βράδυ, να είστε πάντα καλά.